Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό μέσα από το μέχρι στιγμής απολογισμό για το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Πανκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων, τα σημαντικά ανοίγματα που έγιναν σε κράτη-μέλη της Ευρώπης ήδη φέρνουν αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να έχουν συνέχεια και το 2023. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μπάσιξε και το έντονο προεκλογικό χρώμα με τον Υπουργό Οικονομικών να στέλνει μηνύματα σε πολλές κατευθύνσεις. Μετά την απώλεια των 800.000 αφήξεων από τη ρωσοουκρανική αγορά, οι τουριστικοί φορείς έθεσαν στόχο να προσελκύσουν περί των 200.000 τουριστών από άλλες αγορές και μέχρι το τέλος Αυγούστου 160.000 τουρίστες έφτασαν στην Κύπρο για διακοπές. Με τον Υφυπουργό Τουρισμού Σάβα Περδίο να εκφράζει την αισιοδοξία του από το βήμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Πανκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων για επίτευξη του στόχου μέχρι το Δεκέμβριο. Τουλάχιστον 233 πτήσεις ανά εβδομάδα για όλο το Δεκέμβριο είναι ήδη προγραμματισμένες να αφηχθούν στην Κύπρο από χώρες όπως τη Βρετανία, το Ισραήλ, τη Γερμανία, την Πολωνία, το Λίβανο, την Αυστρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Σερβία. Στους πρώτους 8 μήνες του 2022 το ποσοστό των αφήξεων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε στο 40%, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ, σημειώνοντας αύξηση κατά 22% σε σχέση με τη χρονιά ρεκόρ του 2019. Από Γερμανία συν 26, από Πολωνία συν 134. Από Δανία συν 70%, από Γαλλία συν 100%, από Αυστρία συν 57%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πάσιξε Χάρη Λοϊζίδη, τα έσοδα το πρώτο εξάμηνο του 2022 έφτασαν τα 835 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με το 1 δισεκατομμύριο την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ενώ οι αφήξεις τουριστών μεταξύ Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 ανήλθαν στα 2,1 εκατομμύρια σε σύγκριση με 2,7 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο της χρονιάς ρεκόρ. Το 2021 οι αφήξεις κινήθηκαν γύρω στο 50% του 2019 και τα έσοδα γύρω στο 57%. Στο 2020 δεν ξέραμε αν θα έχουμε τουρισμό, αν θα έχουμε συνδεσιμότητα. Ζήσαμε δύσκολες στιγμές, αλλά σήμερα είμαστε περίπου στο 85% του 2019. Ο Υπουργός Εργασίας Κυριάκος Κούσος αφιέρωσε τη τιμητική διάκριση του Πασιξέ στην προκάτοχό του Ζέτα Εμιλιανίδου, ενώ εχμές με πολλούς παραλήπτες άφησε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Και δυστυχώς το που εκλείπει από τούτη τη χώρα και ελπίζω να διορθωθεί είναι η εκτίμηση κάποιας δουλειάς με ορθολογισμό. Μέσα σε αυτήν την τοξικότητα που όποτε προσπαθείς αναδεικνύεσαι ως corrupted, δεν θα πάει μπροστά η χώρα. Βγαίνοντας εκτός κειμένου, ο πρόεδρος του Πασιξέ αναφέρθηκε στο παρασκήνιο της δημιουργίας του Υφυπουργείου Τουρισμού, εξάρροντας την επιλογή του πρόεδρου Αναστασιάδη να διορίσει το Σάβα Περδίο. Ψηφιακά θα υποβάλλονται πλέον οι αιτήσεις.